Εκείνοι οι 500 πρόσκοποι μαθητές από σχολεία των Δήμων Ρίου και Αντιρίου, μέλη της ελληνικής ομάδας διάσωσης του παραρτήματος Αχαΐας και άλλων εθελοντικών οργανώσεων πιασμένοι χέρι-χέρι, σχημάτισαν το πρωί της Κυριακής μια ανθρώπινη αλυσίδα, ενώνοντας απ' άκρη σ' άκρη την γέφυρα Χαρίλαος Τρικούπης. Προκειμένου να φανεί η προσπάθεια των προσκόπων, ο όμιλος Καμπέρος διέθεσε το ιδιόκτητο ελικόπτερό του για την λήψη εναέριων πλάνων, στο οποίο επέβαινε και ο εικονολήπτης του Πάτρα TV, Χρήστος Κεϊμαλής. Το πρωτότυπο αυτό γεγονός έγινε με αφορμή την 22η Πανελλήνια Ανιχνευτική Πολιτιστική Ενημέρωση που οργάνωσε το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων στην Πάτρα. Όλοι τους ήθελαν να στείλουν μηνύματα συναδέλφωσης, συνεργασίας και σεβασμού της διαφορετικότητας μεταξύ των ανθρώπων και των λαών. Δένουμε τη γέφυρα χέρι-χέρι, απ' άκρης άκρη, τη γέφυρα Ρίου-Αντιρίου, με τη βοήθεια της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αχαΐας, της ΔΕΠΑΠ, του Δήμου Ρίου, του Δήμου Αντιρίου, του Δήμου Ναυπάχτου. Σχολεία από όλες αυτές τις περιοχές έχουν ήδη κινητοποιηθεί. Περιμένουμε άλλα 600 με 700 άτομα. Ευελπιστούμε να φτάσουμε τα 1500 άτομα για να ενώσουμε τη γέφυρα χέρι-χέρι από τη μια μεριά στην άλλη. Είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη προσκοπική συνάντηση πόλης που έχει οργανωθεί ποτέ στην Ελλάδα, κάτι που αναδεικνύει το μέγεθος της προσπάθειας.